Βρετανικό δικαστήριο έκρινε για πρώτη φορά στην ιστορία πως για το θάνατο ενός νεαρού κοριτσιού ευθύνεται η ατμοσφαιρική ρήπανση. Η 9χρονη Έλα Αντόκιση Ντέμπρα που έμενε στο Ανατολικό Λονδίνο πέθανε το 2013 μετά από σοβαρή κρίση άσθματος. Από το 2010 η άτυχη Έλα υπέφερε από το άσθμα και μάλιστα είχε μπει και σε τεχνητό κόμμα για να επιβιώσει. Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, η ατμοσφαιρική ρήπανση έπαιξε κομβικό ρόλο στο θάνατο της 9χρονης. Για την Έλα σημαίνει πως δεν θα υποφέρουν άλλα παιδιά. Γιατί πάντα ήθελε να μάθει αν υπάρχουν άλλοι με τόσο βαρύ άσθμα όσο η ίδια που τότε δεν υπήρχαν. Η κληρονομιά της θα είναι ένας νέος νόμος για καθαρή ατμόσφαιρα και οι κυβερνήσεις, όχι μόνο της Βρετανίας αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο, θα πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά με το ζήτημα. Θα ήθελα να μπορούσα να σας πω ότι σε 1 ή 2 χρόνια όταν θα μπαίνω σε ένα ιατρείο ή ένα νοσοκομείο θα υπάρχουν πληροφορίες για την ατμοσφαιρική ρήπανση όπως βλέπω τώρα να υπάρχουν για το διαβήτη, το κάπνισμα αλλά και την παχυσαρκία. Εκπρόσωπος της Βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε πως πρόκειται για ιστορική δικαστική απόφαση. Η υπόθεση ξεκίνησε ουσιαστικά το 2018 όταν η έρευνα που είχε ζητήσει η οικογένεια της 9χρονης βρήκε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρήπανσης μόλις 1 χιλιόμετρο από το σπίτι της Έλα. Επίπεδα που ξέφευγαν κατά πολύ από τα όρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.